Λοιπόν, πάμε τώρα προς τα αριστερά. Ελάτε. Γιάννης Καντέλης από το Sky. Καλησπέρα. Ο κύριος Τσίπρας βρίσκεται σε μια διαδικασία και η κυβέρνηση για να επιτύχει μια συμφωνία με τους θεσμούς, με τους εταίρους, με τους δανειστές, όπως θέλετε πείτε το, που θα περιλαμβάνει καταρχήν μια χρηματοδότηση και η οποία θα προέρχεται με χρήματα που προέβλεπε το προηγούμενο μνημόνιο και κατά δεύτερον, αυτή η συμφωνία θα περιλαμβάνει... Ξέρετε κάτι, εκεί που είστε, ναι. Δεν ξέρω αν φταίει η θέση σας, δεν σας ακούω. Θέλετε να έρθετε λίγο πιο μπροστά? Καλύτερα. Ωραία. Ναι. Ωραία. Ο κύριος Τσίπρας βρίσκεται σε μια διαδικασία διαπραγμάτευση και κυβέρνηση με τους εταίρους, θεσμούς, δανειστές, προκειμένου να πετύχει μια συμφωνία, η οποία με αυτά που λέει η κυβέρνηση θα προβλέπει και χρηματοδότηση, που προέρχεται ένα κομμάτι της από το προηγούμενο μνημόνιο, και απομείωση του χρέους και όχι διαγραφή. Αν διαφωνείτε με αυτή την τακτική, και κατά δεύτερον, αν πιστεύετε ότι στο τέλος του μήνα δεν πρέπει να πληρώσουμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ακόμη και αν αυτό σημαίνει επιστροφή στη δραχμή. Ευχαριστώ. Ναι. Κάνετε μία πολιτική ερώτηση, όχι ερώτηση για το, για το πόρισμα της Επιτροπής. Θα σας πω ότι... Συγγνώμη. Θέλετε να το πείτε στο μικρόφωνο. Και της θέσεώς σας και του ρόλου σας ως θεσμός στην Προεδρία της Δημοκρατίας, της Βουλής. Να διευκρινίσουμε τα εξής. Πρώτον, η χώρα βρίσκεται σε μία διαπραγμάτευση, σε ένα πλαίσιο και σε ένα καθεστώς που δημιούργησαν άλλοι. Αυτοί οι οποίοι το δημιούργησαν αυτό το πλαίσιο και αυτό το καθεστώς, οφείλουν απαντήσεις ακριβώς σε σχέση με τα πορίσματα της Επιτροπής. Η χώρα έχει επιχειρήματα και έχει αυτή τη στιγμή μία κυβέρνηση η οποία παλεύει για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα και τα δίκαια του λαού και τη δημοκρατία και το Σύνταγμα. Αυτή τη στιγμή με αυτά τα πορίσματα δίνουμε επιχειρήματα σε όλους όσοι είναι διατεθειμένοι και έτοιμοι να συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια. Θα σας έλεγα και θα σας απαντήσω πολύ ευθέως ότι όταν κατατίθενται τόσο σοβαρά πορίσματα στο πέρας μίας τέτοιας εργασίας, την οποία έκαναν άνθρωποι από όλο τον κόσμο που ήρθαν εδώ για να βοηθήσουν, είναι πολύ απογοητευτικό εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης να επιδιώκουν, αντί να διαφωτιστούν σε σχέση με αυτά τα πορίσματα, στην πραγματικότητα να δημιουργήσουν μία σύγχυση, να προκαλέσουν τρόμο, να παραποιήσουν το περιεχόμενο της έκθεσης και να γελιοποιήσουν μία διαδικασία η οποία είναι πάρα πολύ σοβαρή. Είπατε ότι είστε από το Sky, δεν είπατε? Ναι. Παρακολουθούμε με φρίκι πολλές φορές. Το λέω ευθέως. Παρακολουθούμε με φρίκι. Δεν σας αποδίδω τίποτε προσωπικά, ούτε και σας ξέρω, πρώτη φορά σας βλέπω, ούτε και αμφισβητώ την διάθεσή σας να κάνετε τη δουλειά σας. Αλλά είναι άλλο η δουλειά και άλλο η αποστολή. Συγγνώμη, κυρία Πρόεδρε, απλώς να διευκρινίσω ότι δεν έχω πάει σε κανένα σεμινάριο και δεν νομίζω την αποστολή να σας κάνω μια ερώτηση αν συμφωνείτε ή όχι με μια διαπραγματευτική τακτική της κυβέρνησης ή με ένα ανοιχτό ενδεχόμενο που υπάρχει σε 10 μέρες να πάρουμε μια απόφαση αν δεν υπάρχει συμφωνία, αν θα πληρώσουμε το ταμείο ή όχι. Νομίζω είναι ευθεία πολιτική ερώτηση. Χαίρομαι που δεν έχετε πάει σε κανένα σεμινάριο. Και ελπίζω με την ίδια παρησία να μπορέσουν και όλοι οι συνάδελφοί σας, τους οποίους παρακολουθούμε να παραπληροφορούν σε σχέση με το χρέος, να πούν ότι δεν έχουν πάει σε κανένα σεμινάριο. Λοιπόν, τώρα, σε σχέση όμως με αυτό που έλεγα, και φαντάζομαι ότι θα θέλατε να ακούσετε την απάντηση, είναι πραγματικά απογοητευτικό, αντί να ασχολούνται
Οι εκπρόσωποι της ενημέρωσης, αυτοί που είναι, και δεν μιλώ για τους επιχειρηματίες που έχουν ως σκοπό το κέρδος και που έχουν και σύγκρουση συμφερόντων σε αυτήν ακριβώς τη συγκυρία, μιλώ για εκείνους που φέρουν τον τίτλο του δημοσιογράφου. Είναι λοιπόν απογοητευτικό το να προσπαθούν να δημιουργήσουν σκηνικό τρομοκράτησης του λαού και των πολιτών, να προσπαθούν επίσης να δημιουργήσουν σύγχυση, να προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα αίσθημα ρήξης και ρήγματος μεταξύ Βουλής και κυβέρνησης, να προσπαθούν να εντείνουν την έλλειψη ενημέρωσης για την οποία κάποιος πρέπει να λογοδοτήσει. Κάποιος πρέπει να λογοδοτήσει γιατί στη χώρα αυτή 5 χρόνια δεν ενημερώθηκε ποτέ ο λαός για το τι ακριβώς λέει ο καταστατικός χάρτης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Κάποιος πρέπει να λογοδοτήσει για το γεγονός ότι δεν έγινε ποτέ ακριβής ενημέρωση για το τι είναι αυτές οι συμβάσεις και αυτά τα μνημόνια. Κάποιος πρέπει να λογοδοτήσει για το γεγονός ότι από κεντρικά δελτία ειδήσεων εκπεμπόταν το μήνυμα ότι το χρέος είναι βιώσιμο. Και το έχει ομολογήσει, ας πούμε, ο κύριος Πρετεντέρης, ενώ ήξερε ότι δεν είναι βιώσιμο και ενώ και οι διεθνείς θεσμοί και οργανισμοί που συμμετέχουν αυτή τη στιγμή ως δανειστές στη διαπραγμάτευση και οι οποίοι συγκρότησαν την Τρόικα το 2010, γνώριζαν ότι το χρέος είναι μη βιώσιμο. Και θα σας πω ευθέως, το γεγονός ότι οι τράπεζες αυτές, οι κερδισμένες από την διαδικασία του μνημονίου, σε βάρος του χαμένου ελληνικού λαού και των χαμένων ευρωπαϊκών λαών, το ότι οι τράπεζες αυτές πληρώνουν διαφημίσεις στα μέσα ενημέρωσης, οι οποίες προβάλλονται ξανά και ξανά, την ώρα που αυτά τα μέσα ενημέρωσης για αυτήν την διαφημιστική δαπάνη δεν έχουν καν αποδώσει τον οφειλόμενο φόρο, το γεγονός ότι οι τράπεζες αυτές επίσης διαφημίζονται σε όλα τα πρωτοσέλιδα των κυριακάτικων εφημερίδων, δεν νομιμοποιεί κάποιους να λένε ότι είναι δημοσιογράφοι και να μην υπηρετούν την πλήρη και αντικειμενική πληροφόρηση του ελληνικού λαού. Κάποιοι βγήκαν κερδισμένοι, κερδισμένες βγήκαν αυτές οι τράπεζες που πληρώνουν αυτά τα μέσα ενημέρωσης. Θα με συγχωρήσετε πάρα πολύ, αλλά δεν είναι πολιτική η ερώτησή σας. Η ερώτησή σας είναι στοχευμένη και υπηρετεί αυτήν την εκστρατεία που έχουν υπηρετήσει σε όλη την προηγούμενη περίοδο μέσα ενημέρωσης της διαπλοκής που καταδυναστεύουν και αυτά ως νέες ερπίστριες στον ελληνικό λαό. Και αυτή είναι η απάντησή μου. Άρα απαντάτε, όπως καταλαβαίνω. Ευχαριστώ πολύ. Όπως καταλάβατε, σας απάντησα και ελπίζω αυτήν την απάντηση το δελτίο ειδήσεων του σταθμού σας, το οποίο ασχολείται εδώ και 3 μήνες με το να παραπληροφορεί και να διακομωδεί δια απληροφόρητων, ανιστόρητων παρουσιαστών που δεν δικαιούνται ούτε να τους κατονομάσουμε. Ελπίζω το δελτίο ειδήσεων του σταθμού σας, λοιπόν, αυτή την απάντηση που ήταν πληρέστατη, να την καταχωρήσει. Και θα δούμε τότε εάν υπερτερεί η υποχρέωση πληροφόρησης ή οι υπηρεσίες προς εκείνους οι οποίοι πληρώνουν. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και εγώ.